Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σοκαριστικό τροχαίο στο Μεσολόγγι για 52χρονο υπάλληλο της περιφέρειας. Καρφώθηκε με το γιο ταχύτου σε δέντρο. Βούλιαξε η Πάτρα σε ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια. Τόνωση της οικονομίας με ενστάσεις και προτάσεις για το 2024. Αυξημένες αλλά πλέον συγκρατημένες οι τιμές στα Σαρακοστιανά. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Θλίψη έχει σκορπίσει στο Μεσολόγγιο θανάσιμος τραυματισμός σε σοκαριστικό τροχαίο στον παλιό δρόμο που συνδέει το Μεσολόγγι με το Αιτωλικό στο ύψος των Αλικών, 52χρονο εργαζόμενο στην περιφέρεια. Οι συνάδελφοί του είναι σοκαρισμένοι, ενώ ερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας της εκτροπής του αυτοκινήτου του 52χρονου που καρφώθηκε σε δέντρο. Το γιο ταχύ έγινε άμορφη μάζα. Σφοδρή ήταν η σύγκρουση γιο ταχύ αυτοκινήτου με δέντρο στις Αλικές, όπως γίνεται φανερό από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας από το σημείο του δυστυχήματος. Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης στο δρόμο Μεσολογγίου Αιτωλικού και συγκεκριμένα στο ύψος των Αλικών, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και προσέκρουσε σε δέντρο, καταλήγοντας νεκρός. Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της τροχαίας Μεσολογγίου και πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό και να καθαρίσουν το δρόμο από τα συντρίμμια. Ο άτυχος άντρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του. Πρόκειται για έναν 52χρονο Ολλανδό, ο οποίος διέμενε πολλά χρόνια στο Μεσολόγγι μαζί με τη σύζυγό του και εργαζόταν ως υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλό-Καρνανίας. Οι συνάδελφοί του δηλώνουν συντετριμένοι από την τραγική είδηση, μιας και λίγο πριν το συμβάν συνομιλούσαν κανονικά μαζί του στο γραφείο. Κάνουν λόγο για έναν συνεπή υπάλληλο που καθίστα το ιδιαίτερα αυστηρό στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλό-Καρνανίας εργάζεται και η σύζυγός του, η οποία υπάγεται στο τμήμα Αλίας. Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη, καθώς ο δρόμος, εκτός από τα συντρίμμια, γέμισε με λάδια και καύσιμα από το αυτοκίνητο. Τώρα, μία ακόμη Πάτρα ήρθε το τριήμερο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, συμμετέχοντας στη μεγάλη γιορτή, στις παρελάσεις και στο ξεφάντωμα έως το πρωί. Θετικός είναι ο απολογισμός του καρναβαλιού για την τοπική οικονομία, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε η συζήτηση για το καρναβάλι που θέλει και έχει ανάγκη η Πάτρα, με βάση τις ποιοτικές αφίξεις που δεν είδαμε φέτος, οι οποίες θα άφηναν και περισσότερα χρήματα στην εστίαση και στο τοπικό επιχειρήν. Και τελικά ο κόσμος τη βούλιαξε και το πατρινό καρναβάλι του 2023 πέρασε στην ιστορία με ρεκόρ επισκεψιμότητας πάνω από 200.000 επισκέπτες, αλλά και 55.000 καρναβαλιστές να συμμετέχουν στις δύο μεγάλες παρελάσεις. Μιλάνε για 200.000 κόσμο, μια Πάτρα μέσα στην Πάτρα. Να διασκεδάσει, που ήρθε να χαρεί, που ήρθε να εκτονωθεί. Το στοίχημα λοιπόν του Δήμου Πατρέων και όχι μόνο του καρναβαλικού οργανισμού ήταν να φύγουν από εδώ οι επισκέπτες μας, που όλοι μας
να παραμείνει όρθια. Αντιλαμβάνεστε σε 24 ώρες να υποδεχθούμε 200.000 κόσμου πόσο δύσκολα ήταν όλα αυτά στη διαχείριση. Το θέμα λοιπόν που αφορά το φαίνεστε, όπως είπατε, η εικόνα του πατρινού καρναβαλιού για το 2023 πρώτον. Η ασφάλεια και η υποδοχή τόσων επισκεπτών, η πόλη ανταπεξήλθε. Με πόλη εννοούμε εμάς. Για μας καρναβάλι σημαίνει ένταξη στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά που το κάναμε και είμαστε υποχρεωμένοι στην επόμενη πενταετία να τα μέτρα που υποδείξαμε για να μην έχουμε αυτά που μου είπατε προηγουμένως και να μουσική κλπ. Όλα αυτά τα έχουμε δρομολογήσει, είναι δρομολογημένα. Την Παρασκευή που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, όταν έκλεισα το τηλέφωνο, μου ήρθε το μήνυμα ότι επιτέλους μπήκαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, με αποτέλεσμα 1.700.000 να έρθουν για το καρναβάλι και να φτιάξουμε εκεί το μουσείο. Όταν έχεις μουσείο για το καρναβάλι, δίνεις και άλλη παιδεία στα παιδιά. Θετικός ο απολογισμός για τα ξενοδοχεία αλλά και για την πόλη γενικότερα. Ο απολογισμός ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα ό,τι αφορά το τρίμηνο του καρναβαλιού. Ήταν μια σοβαρή ανάσα όχι μόνο για τα ξενοδοχεία αλλά και για την πόλη εν γέννη. Ευελπιστούμε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει και του χρόνου. Και ελπίζουμε ο κόσμος να πέρασε καλά. Πιστεύω ότι πέρασε καλά, δεδομένου ότι και ο καιρός βοήθησε και ήταν ήπιος ο καιρός, άρα μπορούσε ο κόσμος να διασκεδάσει καλύτερα. Συνολικά πιστεύω να φτάσουμε γύρω στα 220 με 230 και μιλάμε μόνο για την Αθήνα. Άλλα περίπου 40 θα είναι περίπου για Θεσσαλονίκη και ένα νούμερο το οποίο άγνωστο αλλά σίγουρα είναι σε διπλάσιο νούμερο, Καλαμάτα, Γιάννενα, Άργος, Νάφιο. Και μην ξεχνάμε και τους επισκέπτες, πολλούς επισκέπτες από Αίγιο και κάτω Αχαΐα. Θυμάστε άλλη φορά σε καρναβάλι τα τελευταία χρόνια, είστε χρόνια σε αυτή τη δουλειά, να υπάρχει τόσος πολλής κόσμος εδώ στο θέλει. Θυμάμαι σίγουρα για τόσο κόσμο, μιλάμε πριν το 2003 και το 2000 δηλαδή, αυτό μας θύμισε η εποχή του 98. Ήδη από την Παρασκευή το βράδυ επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις που μιλούσαν για ρεκόρ επισκεψιμότητας, με τους επισκέπτες να φτάνουν από κάθε γωνιά της χώρας με κάθε μέσο. Ο μεγαλύτερος όγκος από την Αθήνα. Χαρακτηριστικό πως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ξημερώθηκαν στο κέντρο της πόλης και χόρευαν ακόμη και στις 9 η ώρα το πρωί. Οι δρόμοι στο κέντρο της Πάτρας ήταν απροσπέλαστοι. Φαίνεται ότι το πατρινό καρναβάλι πήγε πάρα πολύ καλά. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο κόσμος λόγω της πίεσης των περασμένων ετών μέσω του φαινομένου του ελαττηρίου βγήκε, ξέδωσε, πραγματικά κατανάλωσε και φαίνεται ότι το φετινό καρναβάλι θα καλύψει το χαμένο έδαφος και τις απώλειες του καρναβαλίου του 2020 που έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Σκιανά Τάσος Γιάτρας, μιλώντας στο Max FM και τη Δήμητρα Μπαλαφούτη για τα όσα διαδραματίστηκαν το τρίμερο του πατρινού καρναβαλιού, δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Αναφέροντας πως δεν λειτουργήσε η εστίαση το τρίμερο αλλά η πειρατεία, δεν έγινε απολύτως τίποτα σχολείο. Σε παρά τα όσα είχαμε πει στις συσκέψεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση πλέον ότι έχουμε πάρει μάλλον το λάθος δρόμο. Έχουμε αποδεκτεί ως πόλη ότι θα πρέπει να μεταλλάξουμε την καθημερινότητα της λειτουργίας της πόλης και της εστίασης, να μεταλλαχθούμε σε κάτι άλλο, ώστε να προσαρμοστούμε στους επισκέπτες στους οποίους επιλέξαμε να έχουμε. Είχαμε ένα τριήμερο στο οποίο αποκλειστικά μιλάω μόνο για την εστίαση, για να μην υπάρχει καμία παρερμηνία και καμία παρεξήγηση και να μην συγχαίουμε το πατρινό καρναβάλι, ένα υπέροχο καρναβάλι με χιλιάδες κόσμου συμμετοχή, με μια πρωτόγνωρη συμμετοχή στις παρελάσεις, μοναδική σε όλο τον κόσμο. Δεν μιλάμε για το πατρινό καρναβάλι, δεν μιλάμε για το θεσμό. Μιλάμε για το κομμάτι της εστίασης και τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να λειτουργούμε εμείς οι ίδιοι επαγγελματίες. Αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες να συμμετέχουν, σε εισαγωγικά να συμμετέχουν, σε αυτό το τρίμερο. Είδαμε μία ανεξέλεγκτη εστίαση υπαίθρια από άκρη σε άκρη της πόλης. Επιλογή της πόλης πλέον αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά μας ευνηδίασε. Είναι μία έκπληξη η οποία μας βρήκε απροετοίμαστος. Mm-hmm. Αυτό έχει κτιστεί τα τελευταία χρόνια. Για να συνεχίσουμε να είμαστε ακριβείς, προφανώς και πήρε ένα μερίδιο. Προφανώς και έχουν γίνει σε πάρα πολλά καταστήματα τεράστιοι τζίροι, σε άλλα μικρότεροι τζίροι.
και σε άλλο πιθανώς να είναι και χειρότερη τζίρα από ό,τι είναι στην καθημερινότητα, γιατί όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργήσαν αρνητικά στη δική τους δραστηριότητα. Τεράστια η συμβολή και των εργαζομένων στο Δήμο της Πάτρας που παρέδωσαν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή καθαρή την πόλη μετά τις παρελάσεις. Η τελετή λήξης ήταν φαντασμαγορική. Με καρναβάλι συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Σε περισσότερα από 600 άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κάποια διεκομίστηκαν και στα νοσοκομεία της Πάτρας λόγω μέθης και τραυματισμών το τριήμερο που πέρασε. Πολλές ήταν οι συλλήψεις για ναρκωτικά και άλλες έκνομες πράξεις, ενώ μεγάλου μεγέθους κλοπή επιχειρήθηκε σε κοσματοπολείο στο κέντρο της Πάτρας με τη μέθοδο του Ριφιφί. Το απόδειτο τριήμερο Ερυθρός Σταυρός, ελληνική αστυνομία, ΕΚΑΒ, νοσοκομεία, οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα σε όλους τους καρναβαλιστές και τους πολίτες για την ασφάλειά μας. Περισσότεροι από 200 εθελοντές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε περίπου 600 άτομα που χρειάστηκε, αντιμετωπίζοντας περιστατικά μέθης, τραυματισμών αλλά και παθολογικά. Με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος Εθελοντών Σαμαριτών Δημήτρη Χαλιώτη και τη διοικητική μέρημνα της Διευθύντριας του Τοπικού Τμήματος Αγγελικής Γιανακοπούλου, οι περισσότεροι από 200 κόκκινοι διασώστες εργάστηκαν οργανωμένα, μεθοδικά και αποτελεσματικά. Στα δύο νοσοκομεία, Άγιος Ανδρέας και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, πέρασαν συνολικά από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών πάνω από 400 άτομα, τα οποία δεν ήταν μόνο από το καρναβάλι. Στα νοσοκομεία της πόλης το τριήμερο πάνω από 400 άτομα μαζί με παθολογικά και άλλου είδους χειρουργικά περιστατικά έφτασαν εκεί. Είχε γίνει όμως ο σχεδιασμός ο ανάλογος να υπάρχει διασπορά των περιστατικών και στα δύο νοσοκομεία, έτσι ώστε να μην υπάρχει καθόλου συνωστισμός και όσοι πολίτες πήγαν εκεί να εξυπηρετούνται άμεσα, και οι περισσότεροι εξ αυτών έφυγαν για τα σπίτια τους χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε πολλές εισαγωγές. Στο πόδι και η ελληνική αστυνομία με δεκάδες σύλληψεις για ναρκωτικά, με την πλειοψηφία των συλληφθέντων να αντιμετωπίζει το αδίκημα της κατοχής. Μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών, συγκαταλέγονται και δύο αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Η είδηση της σύλληψής τους προκάλεσε μάλιστα την άμεση αντίδραση του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου, με εντολή του οποίου κινήθηκαν οι διαδικασίες αποταξής τους από τον στρατό. Για τρεις περιπτώσεις σχηματίστηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Διακινούσαν ποσότητες κάναβης, κοκαίνης και χάπια έκσταση. Την Παρασκευή το βράδυ, μάλιστα, ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ουσιών, στη συνέχεια, σε κατάσταση πανικού, βγήκε από το δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο διεμένε, κατευθύνθηκε στην έξοδο κινδύνου και βρέθηκε στο κενό. Ο νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος στο χώρο του ξενοδοχείου που βρίσκεται η πισίνα. Με ασθενοφόρο διακομίστη άμεσα στο νοσοκομείο, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Σε άλλη περίπτωση, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων που εντοπίστηκαν με πλαστά χαρτονομίσματα αλλά και ναρκωτικά. Και ακόμη 7 σύλληψεις για κατοχή και διάθεση βεγγαλικών και κροτίδων. Παράλληλα, είχαμε και προσπάθεια για Ριφιφί σε γνωστό κοσματοπολείο στην καρδιά της Πάτρας. Περίπου στις 8 το βράδυ της Κυριακής, και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι παρελές των πληρωμάτων, ο δράστης αναρριχήθηκε στην ταράτσα του καταστήματος επί τη οδού Ριγαφεραίου και με τη χρήση εργαλείων τρύπησε την οροφή, καταφέρνοντας να εισέλθει στο κατάστημα. Ο άνδρας φαίνεται να γέμισε το σακουβαγιάς που είχε μαζί του μερολόγια και κοσμήματα ανυπολόγησης αξίας. Τράπηκε σε φυγή, όμως είχε ήδη ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Όχημα ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης στο σημείο με τους security να εντοπίζουν κατά την έξοδό του τον δράστη από την Ερμού, ο οποίος στην προσπάθειά του να εξαφανιστεί εγκατέλειψε το σάκο με τα κλοπημαία. Με την ίδια θεματολογία θα συνεχίσουμε, καθώς έχουμε ανοίξει τον φάκελο του πατρινού καρναβαλιού. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Σπουδαία και Πάλι, υποψήφιο δήμαρχο Πατρέων, Βασίλη Αιβαλή, ο οποίος έχει συνδεθεί μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Κογκόλη, καλή Σαρακοστή σε όλους τους συμπολίτες μας και χρόνια πολλά. Έλεγα και πριν ότι πήγαμε καλά. Τονώθηκε η τοπική οικονομία, η εστίαση, υπήρξε συμμετοχή, υπήρξε διάθεση, κέφι, χορός, τραγούδια. Υπήρξαν ωστόσο και ενστάσεις επί της διαδικασίας για τις παρελάσεις. Υπήρξαν και προτάσεις για την προοπτική του πατρινού καρναβαλιού
και ένα θετικότερο θα λέγαμε αποτέλεσμα, δηλαδή ποιοτικότερους επισκέπτες που θα άφηναν περισσότερα χρήματα, διάρκεια καρναβαλιού περισσότερη των τριών ημερών, όπως για παράδειγμα σε άλλες περιοχές της χώρας με αντίστοιχες εκδηλώσεις, που έχουν εισρωή χρημάτων και επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Να τα πάρουμε ένα-ένα, να πάμε στις ενστάσεις επί της διαδικασίας για αρχή. Καταρχάς πρέπει να πούμε, κύριε Κογκόλη, ότι το φετινό Πατρινό Καρναβάλι ήταν ένα επιτυχημένο καρναβάλι. Ήταν ένα καλό καρναβάλι. Ένα καρναβάλι στο οποίο συμμετείχε πολλοί κόσμος, ήρθαν πολλοί επισκέπτες και έτσι εκ του αποτελέσματος δεν υπήρξαν και έκτροπα, τα οποία κάποιοι πιθανότητα και να τα περίμεναν λόγω του εγκλισμού, λόγω του κορονοϊού, μετά από 3 χρόνια που έγινε το καρναβάλι. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς υπήρξαν και παραλήψεις, υπήρξαν και σφάλματα. Σε αυτό που βουλέτε και που βάζετε όσον αφορά το θέμα των παρελάσεων, είναι κάτι το οποίο το έθιξα και εγώ, ίσως λίγο γρήγορα, αλλά το έθιξα με τρόπο καλοπροαίρετο, για να διορθωθούν τα κακοσκήμενα και να μην ξαναέχουμε τέτοια στο μέλλον. Το οποίο σχετίζονταν με την ηχητική κάλυψη η οποία υπήρχε κατά βάση στην παρέλαση της Κυριακής και στην επέκταση από την Ερμού μέχρι το τέλος που ήταν στη Φαβιέρου. Δευτερευόντως, μεγάλα κενά που παρουσιάστηκαν κάποια στιγμή, ιδιαίτερα από τη μέση και μετά, στην παρέλαση, ενώ ταυτόχρονα έθιξα και το χρόνιο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με τη φυσική ανάγκη όλων των επισκεπτών, αλλά θα λέγαμε και των χιλιάδων καρναβαλιστών που είναι αρκετές ώρες στην αναμονή και στο δρόμο. Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή έρχονται εκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές, και επειδή αναμένουμε τις προτάσεις όλων των παρατάξεων, θεωρείται από εμάς τους πολίτες ότι στον γόνιμο διάλογο που φανταζόμαστε πως θα υπάρξει, ίσως ομονοήσουμε σε έναν σημαντικό σχεδιασμό για το καρναβάλι και δούμε τουλάχιστον κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν ως προς την εξωστρέφειά του και την προσέλκυση ποιοτικότερων επισκεπτών. Τι λέτε γι' αυτό? Κύριε Κογκόλη, θεωρούμε εμείς δεδομένο ότι πρέπει να ομονοήσουμε. Το καρναβάλι για την πόλη μας είναι θεσμός ο οποίος δεν πρέπει να γίνεται έτσι απλά. Πρέπει να σχεδιάζεται, να προτεραιοποιείται, να έχει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό το πώς θα γίνει, να μην περιορίζεται στις 3 ημέρες του τελευταίου Σαββατοκυριακού, να έχει μια μεγάλη επέκταση, τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες να συμμετάσχουν όλοι σε παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να είναι ευρηματικά και να δίνουν κίνητρο στους συμμετέχοντες για να συμμετέχουν και να έρχονται και επισκέπτες οι οποίοι είτε συμμετέχουν είτε να δουν τα παιχνίδια αυτά. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή το καρναβάλι είναι ένα κομμάτι σοβαρό της ιστορίας της Πάτρας, θα πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί και ένα μουσείο καρναβαλιού, το οποίο να είναι επισκέψιμο όλο το χρόνο. Άρα δηλαδή να δημιουργήσουμε στον τόπο μας ένα επιπλέον σημείο επισκέψεως, για να έρχονται όλοι οι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να βλέπουν και αυτό το σημείο. Πώς έχουμε τον Άγιο Ανδρέα, πώς έχουμε τη γέφυρα, πώς έχουμε το κάστρο μας. Είναι, το καρναβάλι είναι ένα σημείο του σύγχρονου πολιτισμού μας, το οποίο επί της ουσίας μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αναπτυξιακά. Κύριε Κογκόλη, το καρναβάλι, εάν
στήσουμε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό, ομονοήσουμε όλοι και υλοποιήσουμε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό, είναι ένα ιδιαίτερα εξωστρεφές, ένας ιδιαίτερα εξωστρεφής αριθμός που μπορεί να οδηγήσει την πόλη μας σε μια διαφορετική αναπτυξιακή κατεύθυνση. Κύριε Βαλή, ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, Κωνσταντίνος Βόλη, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο και του εύχομαι καλή Σαράγωστη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Κύριε Βόλη, συνεχίζουμε τις συζητήσεις που έχουμε ξεκινήσει και προϊόντος του χρόνου έχουμε όλο ένα και περισσότερα πράγματα να λέμε. Έχουμε ανοίξει τον φάκελο του καρναβαλιού τώρα, προσφάτως καταθέσατε συγκεκριμένες προτάσεις. Είχαμε ένα γεμάτο τριήμερο στην Πάτρα, δεν το αρνείται κανείς αυτό, τόνωση της τοπικής οικονομίας, συμμετοχή. Έχουμε ξεκινήσει όμως μια συζήτηση αν ήταν ποιοτική αυτή η συμμετοχή, αν θα μπορούσαμε να αφήσουμε παραπάνω χρήματα στην οικονομία με συγκεκριμένες δράσεις. Για παράδειγμα, έχουμε το μήλο των ξετικών στα Τρίκαλα. Και τι ευελπιστείτε εσείς πως θα γίνει, όπως και εμείς οι πολίτες θέλουμε από εσάς να μάθουμε και μας βοηθά το ότι είναι πλέον προεκλογική περίοδος και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μπας και ομονοήσετε σε σημαντικά πράγματα και δούμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όχι ότι δεν ήταν θετικό, πολύ καλύτερο όμως. Πρώτα απ' όλα να πούμε από τα θετικά να ξεκινήσουμε. Ναι. Θετικό πρόσωπο στο καρναβάλι. Θα πάρουμε ένα σύν μπροστά. Ναι. Δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είχε μεγάλη συμμετοχή, με μεγάλο κέφι και ζωντάνια. Βασικό στοιχείο για ένα καρναβάλι. Και το δεύτερο στοιχείο ήταν η ασφαλής διεξαγωγή του. Δεν είχαμε έκτροπα, είχαμε ασφάλεια. Είναι δύο στοιχεία τα οποία δίνουν το θετικό πρόσημο. Και από εκεί πέρα, πάνω σε αυτό το καλό καρναβάλι, γιατί δεν μπορούμε να τα μαυρίζουμε όλα στην Πάτρα, πριν έχουμε και να λέμε και καλά λόγια, πάνω σε αυτό το θετικό, το καλό καρναβάλι, θα χτίσουμε το καρναβάλι του 24. Κάτι καλύτερο ακόμα. Κύριε Βόλη, τι λέτε εσείς για το καρναβάλι του 2024? Έχετε κάποια καινοτόμα πρόταση? Πρώτα απ' όλα, να αρχίσουμε από τα κακά που είχε το φετινό καρναβάλι, να απαλλήσουμε αυτές τις παθογένειες που υπάρχουν τώρα. Ένα από τα κακά το βλέπουμε εδώ, δηλαδή κάποια πολυάριθμα γκρουπ που από τη μέση και μετά χαλάνε την παρέλαση, έτσι. Εκείνο το οποίο θα έλεγα ως αρνητικό σημείο ήταν ότι υπήρχε μια κακή οργάνωση στην παρέλαση. Υπήρχαν μεγάλα κενά, ο κόσμος κουράστηκε, οι καναβαλιστές κουράστηκαν. Υπήρχαν μεγάλα γκρουπ, πολυάριθμα γκρουπ που φαντάζομαι ότι δεν είναι και λογικό να υπάρχουν. Υπήρχε χρήση χημικών, καπνογόνων που επηρεάζουν και τα παιδιά και τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους. Υπήρχε κακή ηχητική κάλυψη στην παρέλαση. Είναι σημάδια και σημεία κακά τα οποία όμως αυτά βελτιώνονται και σίγουρα δεν αμαυρίζουν την εικόνα του καναβαλιού. Είχαμε λοιπόν ένα καλό καρναβάλι με τις ατέλειες και με τα λάθη, τα οποία πρέπει αυτά να διορθωθούν. Όμως, τι άλλο θέλει η Πάτρα? Θέλει εξωστρέφεια. Mm-hmm. Τι μου έλειψε εμένα? Μου έλειψε η εικόνα να βλέπω στην πλατεία Γεωργίου ανθρώπους που λέγονται εντός εισαγωγικών επίσημοι. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον Υπουργό Πολιτισμού, θα μπορούσαμε να είχαμε δημάρχους από τους όμορους Δήμους, δημοτικά συμβούλια. Είχα προτείνει περίπου στη μέση της περίοδου του καναβαλιού, mm-hmm. ότι η Πάτρα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τέτοιους ανθρώπους στην πόλη μας. Να δείξουμε ότι έχουμε μια ωραία πόλη και να προβληθεί η πόλη σε αυτούς και μέσω αυτών στις δικές τους πόλεις. Να έχουμε λοιπόν μια εξωστρέφεια και χρειάζονται και καινοτόμες δράσεις και σκέψεις. Μια ιδέα. Έχουμε την Ποδαράτη το Σαββάτο, έχουμε την Παρέλαση την Κυριακή, θα μπορούσαμε να έχουμε και την Παρασκευή ή μια άλλη μέρα, εμείς το επιλέγουμε, την παρέλαση των αρμάτων των γκρουπ, των πληρωμάτων. Να δώσουμε mm-hmm. δυνατότητα στα γκρουπ να φτιάξουν άρματα, όπως φτιάχναν παλιά κάποτε, αν θυμάστε, πολύ καλά άρματα, ποιοτικά άρματα, και στις γύρω περιοχές να συνεισφέρουν με δικούς τους ανθρώπους που να κάνουν και αυτοί δικά τους άρματα, και με ένα κίνητρο καλό οικονομικό βραβείο να δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ξέρετε, θα τονώσει πιο πολύ την αγορά μια μέρα παραπάνω στην πόλη. Είναι μια δράση που λείπει στην Πάτρα και θα την κάνουμε. Μπορεί το καρναβάλι από μόνο του να προσελκύσει χρήμα, όσο κοινικό και αν ακούγεται αυτό που δεν είναι, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο το τριήμερο? Όσο το προβάλλεις περισσότερο και όσο φέρνεις κόσμο για το καρναβάλι, σίγουρα το καρναβάλι δεν θα φέρει κόσμο το Μάιο και τον Ιούνιο, αλλά θα φέρει κόσμο λίγο νωρίτερα προς το καρναβάλι. Πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε την πόλη μας, να προβάλλουμε γεγονότα του καρναβαλιού, να έχουμε event με τραγούδια, με μουσική, νωρίτερα, όχι τις τελευταίες ημέρες μόνο. Ναι. Εάν δεν υπάρχει εξωστρέφεια, και πάνω απ' όλα να πούμε και κάτι, χρειάζεται και χορηγός. Δεν μπορεί μόνος του ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή και αυτός ο άκρατος κρατισμός που μας διέπει μια ζωή. Δεν φτάνει. Θέλουμε λοιπόν και την επιχειρηματικότητα δίπλα, θέλουμε και τον ιδιώτη δίπλα να επενδύσει, να βάλει τα χρήματά του,
να κερδίσει ο ιδιώτης, δεν έχει να χάσει, αλλά να κερδίσει και η Πάτρα. Σαφές. Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυξημένες αλλά πλέον συγκρατημένες είναι, κυρίες και κύριοι, τιμές στα Σαρακοστιανά. Οι αχαιοί απέφυγαν τις πατάλες για την καθαρά Δευτέρα, έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά συγκρατημένα. Πικρό το τραπέζι της Σαρακοστής, καθώς οι καταναλωτές κλήθηκαν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις αγορές τους. Οι τιμές στα Σαρακοστιανά εδέσματα τράβηξαν την ανηφόρα με την παραδοσιακή λαγάνα, τον χαλβά, την ταραμοσαλάτα, αλλά και τα θαλασσινά να είναι φωτιά. Στα ιχθυοπολία καταγράφει και κίνηση στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Οι πολίτες απέφυγαν τις πατάλες και περιορίστηκαν στα απαραίτητα. Πήγανε τα πράγματα χθες, δουλέψατε. Μέτρια πράγματα. Και περισσότερο. Περιμέναμε περισσότερο και ήταν και πολύ ακριβά τα όστρακα γενικώς, δηλαδή ήταν πανάκριβα φέτος. Πόσο φτάσανε δηλαδή? Κοίτα, εκεί που αγοράζαμε εμείς 12, ξαφνικά αγοράζουμε 18 και 20. Πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, μεγάλη διαφορά, τεράστια. Τι προτίμησαν έτσι οι πολίτες, καλαμάρι? Ναι, καλαμάρι, χταπόδι, σουπιά όχι τόσο πολύ, αλλά καλαμάρι, χταπόδι πιο πολύ, γαρίδες οπωσδήποτε, γάμπαρες, αυτά διαλέξανε. Δεν είχαν εκτιναχθεί. Και βέβαια, τι να σου πω τώρα, ότι αγοράσαμε γάμπαρι 40 ευρώ το κιλό για 2-3 καλούς πελάτες. Όπως τονίζουν οι επαγγελματίες, η μέρα ήταν καλή. Ωστόσο, περίμεναν περισσότερα πράγματα. Αλλά η ακρίβεια δεν άφησε περιθώρια. Στο καλάθι της ίχθυ αγοράς είχαν μπει τα παρακάτω. Γαρίδα κόκκινη από 12 έως 14 ευρώ. Γαρίδα γάμπαρη μικρή από 9 έως 12. Καλαμάρι μικρό από 9 έως 12. Θράψαλο μικρό από 5 έως 6 ευρώ. Σουπιά από 10 έως 13 και τσιπούρα από 6 έως 7. Στα κατεψυγμένα τώρα, οι γαρίδες από 12 έως 15 ευρώ, το χταπόδι από 13 έως 18, το καλαμάρι από 7 έως 15, τα θράψαλα από 5 έως 8 ευρώ. Η λαγάνα από 2,80 έως 3,30, ο χαλβάς από 5 ευρώ έως 15 ευρώ, ανάλογα με τις γεύσεις και τους ξηρούς καρπούς. Άσπρος ταραμάς από 17 έως 19 ευρώ, κόκκινος ταραμάς από 6,5 ευρώ, τουρσιά από 2,5 έως 3,5 ευρώ, ελιές από 2 έως 5,5 ευρώ και η ταραμοσαλάτα άγγιζε τα 6,5 ευρώ το κιλό. Και θα ολοκληρώσουμε την συζήτηση στον απόϊχο του Πατρινού Καρναβαλιού με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνα Μαρλαφέκα, σε οικονομικό έδαφος. Έχουμε συνδεθεί μέσω Skype. Κύριε Πρόεδρε, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για εισρωή περισσότερων χρημάτων στο καρναβάλι? Άκουσα για παράδειγμα την εστίαση να λέει πως ναι, αυξήθηκε ο τζίρος προφανώς, αλλά δεν ήταν όπως το περιμέναμε. Τουλάχιστον αυτό είπαν πολλά από τα μέλη του ΔΣ. Διότι κάποιοι έπαιρναν μαυροδάφνες ή μπύρες από τα περίτερα και έκαναν υπαίθρια πάρτι και δεν υπήρχε η μαζική κατανάλωση στα καταστήματα. Ή κάποιοι άλλοι έλεγαν ναι, κόσμο είχαμε, ήταν ποιοτικός όμως. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστούμε ότι πρέπει κάτι να αλλάξουμε ή κάτι να βελτιώσουμε. Πρώτα η κουβέντα ξεκινά αν πρέπει να κάνουμε κάτι. Εάν λοιπόν ομονοήσουμε και πούμε ότι ναι, πρέπει να αλλάξουμε κάτι και η επόμενη χρονιά, το επόμενο καρναβάλι θα πρέπει να κερδίσουμε κάτι παραπάνω και πρέπει να βάλουμε στόχους σε ποιες κατευθύνσεις πρέπει να κερδίσουμε. Δηλαδή για μένα βασικά είναι το ένα, είναι το καρναβάλι πρέπει να αναβαθμίζεται κάθε χρόνο. Το δεύτερο είναι πρέπει αυτοί που, οι επισκέπτες που έρχονται, οι οποίοι αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε πολλά χρόνια να καλέσουμε ή να κάνουμε ένα προμόσιο, μια διαφήμιση για το καρναβάλι της Πάτρας, εκτός Πάτρας. Άρα όλοι αυτοί έχουν έρθει κυρίως από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από τα group, από τους φοιτητές που είναι εδώ και μιλάνε με τους δικούς του γύρω-γύρω που τους έχουν καλέσει. Άρα λοιπόν αυτοί που ήρθαν είναι αυτοί που καλέσαμε. Αν δεν καλέσαμε κανένα, ήρθαν κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω αν έπρεπε να είναι εδώ ή αν θέλουμε αυτούς τους επισκέπτες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να κρατήσουμε τα θετικά. Ο Δήμος πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία, αλλά να πιστεί ότι θέλει να αλλάξει κάτι, θέλει να κάνουμε μια αναβάθμιση και από εκεί πέρα σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει
κάποιο πρόβλημα το οποίο να μην βρούμε μια λύση. Μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά το θέμα είναι πώς βελτιώνουμε αυτή την εικόνα. Γιατί το είπα και το πρωί πάλι σε εσάς ότι πρώτα απ' όλα αυτοί, οι επισκέπτες που έρχονται πρέπει να σέβονται και το καρναβάλι, πρέπει να σέβονται και την πόλη και πρέπει να σέβονται και τους πατρινούς που ζουν εδώ. Συμφωνείτε με την συμμετοχή ιδιωτών ως χορηγών στο καρναβάλι? Εμείς σαν επιμελητήριο και προφανώς συμφωνούμε και μάλιστα από την πρώτη χρονιά αυτής της δημοτικής αρχής πάντα λέγαμε ότι, και μάλιστα εγώ προσωπικά στον κύριο Δήμαρχο του είχα πει ότι όπου θέλεις βοήθεια από το επιμελητήριο Αχαΐας, όπου θέλεις να βγει μπροστά ταγός σε μια προσπάθεια, να βγούμε, να βοηθήσουμε. Νομίζω ότι το Πατρινό Καρναβάλι απευθύνεται και είναι ένας τρόπος να διαφημιστούν οι τοπικές επιχειρήσεις, καταρχάς, έτσι, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και μετά να πάμε, γιατί είναι ένα τοπικό προϊόν το καρναβάλι και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία κάποιες τοπικές επιχειρήσεις εθνικής εμβέλειας, ας το πούμε, να διαφημιστούν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ελαίο και εκλογών έχει ανοίξει μία συζήτηση και μπορεί να υπάρξουν προτάσεις προς υλοποίηση και πολύ περισσότερο να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις για το καρναβάλι του 2024 ή αρχής γενομένης από το 2024. Αν έχω μισό λεπτό, να πούμε από εδώ ότι να δώσουμε συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά στο τμήμα καθαρισμού του Δήμου Πατραίων, που νομίζω με τόσο μεγάλο όγκο σκουπιδιών νομίζω ότι τα κατάφεραν περίφημα και πρέπει να οφείλουμε να δώσουμε και ένα ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι αν μένουμε στο πόσα πούλμαν του ΚΤΕΛ θα έρθουν στην Πάτρα χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, χωρίς να ξέρουμε αν έχουν να κινηθούν. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, να σας πω μια πρόχειρη λύση, μια πρόχειρη πρόταση. Θα μπορούσαμε σε κάθε εισιτήριο του ΚΤΕΛ, ένα είναι να έχουν πρόσκληση ότι πού θα κινηθούν, έτσι, η κράτηση ή αν έχουν πρόσκληση από άλλα άτομα που έχουν σπίτι εδώ, και γιατί όχι, μέσα στο εισιτήριο του ΚΤΕΛ, να υπάρχει και ένα κουπόνι δημοτικού φόρου που να πληρώνουμε για όλα αυτά που πρέπει μετά να υπάρχει ένα κονδύλι από το Δήμο για να καθαριστούν και όχι μόνο. Υπάρχουν για όλα λύσεις αρκεί να θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τις κρατικές επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τον Μάρτιο ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας σήμερα Τρίτη. Για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, ισχύει. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες, η επιδότηση θα είναι της τάξης των 40 ευρώ η μεγαβατόρα. Η κατηγορία αυτή αφορά στο 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Την ίδια επιδότηση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση ανέρχεται στα 88 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στα νέα της περιφέρειας ξανά, από Έτωλο, Ακαρνανία και Ηλία, θα καλησπερίσω την Καλυψό Κανελοπούλου για να μας ενημερώσει σχετικά με παραιτήσεις στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Μία ακόμη παραίτηση στη μακρά λίστα, καθώς την δική της παραίτηση κατέθεσε και η παθολόγος, διαβητολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Μεσολογγίου, Κατερίνα Βογιατζή. Μη αντέχοντας, όπως εξηγεί, τις εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν και τις οποίες υπάρχουν παρεκκλήσεις εδώ και χρόνια να αλλάξουν, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Στη σχετική της ανακοίνωση δηλώνει ότι με θλίψη αναγκάζεται να αποχωρήσει, καθώς υπάρχει έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό και συγκεκριμένα σε πλήρης απουσία κάλυψης από νευρολόγο, πνευμονολόγο και οφθαλμίατρο, 25 περίπου εφημερίες το μήνα χωρίς παιδίατρο, οριλά και ψυχίατρο, ενώ και κάποιες εφημερίες χωρίς υποστήριξη από χειρουργό, αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και ορθοπαιδικό.
Κάνει λόγο λοιπόν για εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας που δεν επιτρέπουν στους γιατρούς να παράξουν το έργο τους όπως πρέπει και να είναι εντάξει σύμφωνα με τη δεοντολογία και ως προς τους ασθενείς. Κάνει λόγο για δικαιολογημένα παράπονα από τους ασθενείς, τα οποία δεν μπορούν δυστυχώς να ανταπεξέλθουν και εξηγεί ότι πλέον προστίθεται και εκείνη στη μακρά λίστα των παραιτηθέντων. Εύχεται καλή συνέχεια στους συναδέλφους της που θα παραμείνουν στο νοσοκομείο και εξηγεί ότι η ίδια θα παρέχει το έργο της αυτοβούλως, με αυτοδιάθεση από εδώ και πέρα. Ας δούμε τώρα την εικόνα από την αγορά της Ηλίας μετά και το τέλος των εκπτώσεων. Δίχασε τον εμπορικό κόσμο της Ηλίας η χειμερινή εκπτωτική περίοδος που ολοκληρώθηκε. Άλλοι μιλούν για θετικό πρόσημο, ενώ άλλοι δεν κατάφεραν να πιάσουν ούτε αυτή τη φορά τους επιθυμητούς τους στόχους. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των καταστημάτων, στήριξε τα τοπικά καταστήματα, όπως μαθαίνω και από άλλους επαγγελματίες. Σίγουρα η κίνηση δεν ήταν τρομερή, αλλά ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Εκτός πήγαν αρκετά καλά, αφού να ομολογήσουμε. Ο κόσμος δεν είχε ψωνίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε ανταποκρίθηκε σε αυτό. Υπήρχαν πάρα πολύ καλές τιμές από την αρχή. Είμαστε σχεδόν 2 μήνες που δουλεύουμε με εκπτώσεις. Βρήκαν πολύ καλά εμπορεύματα και ο κόσμος που ήταν διατεθειμένος να ψωνίσει και είχε τη δυνατότητα και τη διάθεση, έβρισκε αυτό που ήθελε. Οι εκπτώσεις πήγαν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ναι. Σίγουρα πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου περίμενε τις εκπτώσεις μετά τις γιορτές. Φέτος ξεκίνησαν και αρκετά νωρίς και η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ καλή στα καταστήματα, θεωρώ. Αν και μετά την αναθέρμανση της εμπορικής κίνησης των Χριστουγέννων, όλοι ήλπιζαν ότι αυτό θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Μάταια όμως, αφού οι καταναλωτές δεν είχαν τη δυνατότητα παρά τις καλές εκπτώσεις για περισσότερες αγορές. Όσο για τις εκπτώσεις δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν ικανοποιημένοι. Δεν πήγαν και τόσο καλά, παρόλο που περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Βέβαια αυτό μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι δουλέψαμε πολύ στις γιορτές των Χριστουγέννων. Περιμέναμε κάτι καλύτερο. Οι εκπτώσεις κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα, θα έλεγα. Λόγω του ενεργειακού, το καύσιμα, το ρεύμα, αυτό έχει επηρεάσει τον κόσμο στην καθημερινότητα και έχει περιορίσει τις αγορές του. Έψαχνα όμως τις τιμές. Εμείς έχουμε πολύ καλές τιμές, σε μία έχει 7%. Πλέον το βάρος πέφτει στις προσφορές που ξεκινούν το επόμενο διάστημα προκειμένου να μην χαθεί και αυτή η χρονιά. Οι εκτός επίσημα τελειώνουν, όμως το χειμερινό εμπόρευμα παραμένει, το έχει μείνει σε πολύ μεγάλα ποσοστά εκτόσεων. Βγαίνουν και ανοιξιάτικες προσφορές που αυτό επίσης βοηθάει τον κόσμο για να μπορέσει να προετοιμαστεί και για το Πάσχα και για κάτι που μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να πάρει. Ξεκινήσαν οι παραλαβές για το Πάσχα. Το Πάσχα είναι σχετικά νωρίς, οπότε βοηθάει αυτή λίγο η ενδιάμεση περίοδος. Περιμένουμε εντάξει σήμερα τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Θα τραβήσουν κάποιες προσφορές και τις επόμενες ημέρες ώστε να προσελκύσουμε εκ νέου το ενδιαφέρον του κόσμου μέχρι να γυρίσει η σεζόν σε ανοιξιάτικη. Και περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι όσον αφορά τις πωλήσεις. Θα υπάρχουν κάποιο δεκαήμερο προσφορών. Μετά είμαστε με την καινούργια σεζόν το εμπόρευμα και αναμένουμε να πάμε προς το Πάσχα. Ολοκληρώνουμε τον κύκλο της ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, με το Market Pass, εκεί όπου οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 εκατομμύρια. Ενώ όσοι καταθέτουν μέχρι και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου θα λάβουν την πρώτη δόση την ερχόμενη Παρασκευή. Την ίδια στιγμή οι πολίτες ζητούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κύμα ακρίβειας που μαστίζει το σύνολο της οικονομίας. Την ερχόμενη Παρασκευή θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση μέσω της κάρτας Market Pass οι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια δικαιούχοι που έκαναν την αίτησή τους μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου. Όσοι δεν πρόλαβαν θα μπορούν να καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 15 Μαρτίου, ωστόσο οι αιτήσεις αυτές θα πληρωθούν αργότερα προς τις 20 Μαρτίου. Είναι βρεζιλίκι τώρα, δηλαδή να πηγαίνουμε για 20 ευρώ τώρα, 25. Να πάρουμε 20-25 ευρώ να σωθούμε, όταν δίνεις 120-130 ευρώ και σου πάρεις 20. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνει να μου δώσει 100 ευρώ στη σύνταξη αύξηση μέχρι ένα χιλιάρικο. Όσοι παίρνουμε να πάρουμε ένα εκατοστάρικο, τουλάχιστον να πατσίσουμε τις διαφορές. Το Market Pass έχω κάνει την αίτηση. Αλλά είναι ψίχουλα. Και μέσα στη δυστυχία που υπάρχει, είπαμε να πάρουμε και αυτά τα, αυτά τα ψίχουλα. Δεν φτάνουν αυτά. Δεν ανακουφίζουν. Φυσικά βοηθάνε.
Αν δεν βοηθάνε, δεν θα κάνανε 2 εκατομμύρια και ο κύριος μέσα σε αυτούς. Για το Market Pass αιτήσεις υποβάλλονται εκτός από τους λογιστές και τους ίδιους φορολογούμενους και μέσω των ΚΕΠ. Βάσει του προγραμματισμού, οι πληρωμές θα γίνονται ως εξής. Για όσους έχουν επιλέξει την ILE κάρτα, θα λαμβάνετε κάθε μήνα το 100% του ποσού και για όσους έχουν επιλέξει κατάθεση στο λογαριασμό τους, θα λάβουν το ποσό τους μειωμένο κατά 20% σε 2 δόσεις στις 3 Μαρτίου και στις 3 Μαΐου. Θα γίνουμε διακονιάρες δηλαδή για 20 ευρώ και πηγαίνω εγώ τώρα να κάνω. Αίτηση λένε να πας στο Δημαρχείο, εγώ δεν τα ξέρω, ούτε έχω κινητά να ξέρω πώς το κάνουν. Δηλαδή θα τρέχω για 20 ευρώ να βάζω λογιστή να μου φτιάξει την αίτηση. Δεν πάω καθόλου και τέλειωσε όπως ήμουν πριν, δεν πάω και καθόλου. Εκείνο που είναι σωστό είναι να δώσει μια αύξηση. Αυτοί που δεν δικαιούνται το Market Pass είναι όπως πάντα οι φιλοξενούμενοι, τους φιλοξενούμενους τους βγάζει απ' έξω, μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία έχει κάνει εισοδήματα πάνω από 16.000 ευρώ, οικογένεια 2 άτομα με ένα παιδί έως 24.000 ευρώ. Επίσης δεν το δικαιούνται αυτοί που έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 250 χιλιάρικα. Την ίδια στιγμή η ακρίβεια που καλπάζει συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους καταναλωτές, χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να κάνουν κάτι παρά μόνο να σφίγγουν το ζωνάρι τους και να περιορίζουν τις αγορές τους. Έχουμε περιορίσει τα τρόφιμα και παίρνουμε τα απολύτως αναγκαία. Η ακρίβεια είναι έχουμε κόψει. Εκεί που ψωνίζαμε 100 ευρώ, ψωνίζουμε 70, 50. Ό,τι μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα. Τι άλλο να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχουμε περιορίσει τα ψώνια μας. Δεν κάνουμε τόσα πολλά ψώνια όσα κάναμε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε τα μισά από ό,τι θέλαμε. Κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί, κόβουμε από εκεί, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, που θα φτάσουμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Αχαΐα. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένια. Max FM 93,4.